Κάλεσμα προ όλου όσοι αγαπούν τη φύση και το περιβάλλον, απευθύνουν οι σύλλογοι τη Πιερία, καθώ αυτή την Κυριακή 15 του μηνό διοργανώνεται η πρώτη κοινή ανάβαση των συλλόγων τη Πιερία στον Όλυμπο. Η ανάβαση θα ξεκινήσει στι 9 το πρωί από το καταφύγιο Κρεβάτια στα 1008 μέτρα προ την κορυφή Μπαρμπαλά στα 1850 μέτρα. Η πορεία στο σύνολό τη διαρκεί 4 με 5 ώρε, απαιτεί σχετικά καλή φυσική κατάσταση και χαρακτηρίζεται από έντονη κλίση. Αλλά και από υπέροχα τοπία του Βόρειου Ολύμπου. Σε κάθε περίπτωση, οι ορειβάτε των συλλόγων θα βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν τον καθένα να φτάσει με ασφάλεια μέχρι εκεί που μπορεί. Στου Δήμου Έδεσα και Αλμοπία πραγματοποιήθηκε το 18ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο. Ο Δήμαρχο Αλμοπία Δημήτρη Μπίνο υποδέχθηκε του συνέδρου στα Λουτρά Πόζαρο, που αναφέρθηκε στην ευθύνη που έχουμε όλοι μα να προστατεύσουμε τα δάση μα, τα οποία χαρακτήρισε ω πηγή ζωή. Ο Δήμαρχο του ξενάγησε στην πανέμορφη Λουτρόπολη, ενώ παράλληλα του ενημέρωσε για τι εγκαταστάσει αλλά και τι υποδομέ που υπάρχουν. Το σλάμπε της Λετωνίας επισκέφθηκαν μαθητές και καθηγητές του Τρίτου Γενικού Λυκείου της Βέρειας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος και στο πλαίσιο σύμπραξης σχολείων με τίτλο «Καινοτόμα σχολεία και δημιουργικές μέθοδοι». Τα παιδιά και οι καθηγητές τους, αφού ξεναγήθηκαν στην περιοχή όπου διέμεναν, ολοκλήρωσαν τις εργασίες του προγράμματος που είχαν ως θέματα δημιουργικά εργαστήρια των μαθητών και των προσφύγων.